Πριν από μία εβδομάδα, ο αρχηγός Γεεθάντης στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος πραγματοποίησε άλμα με αλεξίπτωτο μαζί με άλλα στελέχη των ειδικών δυνάμεων, στέλνοντας μήνυμα αποτροπής στην Τουρκία. Σήμερα, μιλώντας σε ενημέρωση που έγινε για την τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνίας για τον τρόπο που θα αντιδράσουν οι ένοπλες δυνάμεις σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει την ελληνική κυριαρχία. Όποιος πατήσει τα πόδια του σε ελληνικό έδαφος, πρώτα θα τον κάψουμε και μετά θα ρωτήσουμε ποιος είναι. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ δεν απέκλεισε την πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής εάν η Τουρκία περάσει τις κόκκινες γραμμές, προβλέποντας πως σε μια τέτοια περίπτωση η σύγκρουση θα γενικευθεί. Η στρατιωτική εμπλοκή είναι μια πιθανότητα. Δεν μπορεί κανείς να την αποκλείσει. Αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα περιοριστεί σε ένα σημείο. Θα εξαπλωθεί αμέσως. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι στο Καστελόριζο και να μην εξαπλωθεί παντού. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρές, τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και προειδοποίησε ότι το κόστος για την Τουρκία, αν κάνει το απονανεωμένο διάβημα, θα είναι μεγάλο. Έχουμε συγκροτημένες ένοπλες δυνάμεις. Στρατό, ναυτικό και αεροπορία. Πολύ δύσκολα μπορείς να τα βγάλεις μαζί τους. Και όποιος τα βάλει, θα φύγει με πολύ μεγάλο κόστος και αυτό το ξέρουν οι γείτονες. Ο Ερντογάν κάνει αυτά που λέει και εμείς κάνουμε αυτά που λέμε. Ξέρουμε απολύτως τι θα κάνουμε και στον Εύρο και στα νησιά και στην ανοιχτή θάλασσα. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεύλουτ Τσαβούσογλου, δίνοντας νέο τηλεοπτικό σόου με τους χάρτες αναχείρας, ισχυρίστηκε για ακόμη μία φορά, διαστρεβλώνοντας το διεθνές δίκαιο, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Yunanistan şimdi diyor ki adaların kıta sahanlığı var. Biz de diyoruz ki her adanın kıta sahanlığı olmaz. Özellikle ana karaya, şurada Yunanistan ana karası var. Uzak diğer ülkenin ana karasına yakın adaların kıta sahanlığı olamaz. Yunanistan şimdi burada 10 kilometrelik yüz ölçümünde bir adanın, yani şurada Antalya'da hemen Kaş'ın karşısında Meis adanın 40.000 kilometre kare deniz alanı yaratır iddiası var. Yani bize diyorlar ki Antalya Körfezi'nden şimdi bize çıkmayın. Şu kırmızı bölgeyi bırakmaya çalışıyorlar. İşte bir Sevilla haritası diye bir şey ortaya çıkardılar. Fakat şimdi bunun mümkün olmadığını biz bugüne kadar söylerken Yunanistan bu hayal içindeydi. Diğer taraftan şimdi şurada 2 kilometre, bize ise 2 kilometre uzaklıkta şurada görünüyor. Meis. Yunanistan'a 570 kilometre uzaklıkta. Yani bunun kıta sahanlığı olacak, bizi de denize kapatacak. Bu mümkün değil. Το θέμα της τουρκικής επιθετικότητας έθεσε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, ζητώντας να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για την παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και το θέμα να συζητηθεί στη Σύνοδο του Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Είναι παράδοξο να συζητάμε για κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας για την Ουκρανία και να μην συζητάμε για την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του κάλεσε την Τουρκία να εγκαταλείψει την πολιτική των κανονιοφόρων. Υπάρχουν άλλες χώρες γύρω μας, οι οποίες έχουν τελείως διαφορετικές ερμηνείες. Ισχυρίζονται, ας πούμε, ότι τα νησιά δεν έχουν καμία θαλάσσια ζώνη. Δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη, ούτε καν η Κρήτη, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου. Στις 13 Ιουλίου, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντηθούν με αποκλειστικό θέμα συζήτησης στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και εκεί αναμένεται να μπει στο μικροσκόπιο η τουρκική επιθετικότητα.